έφραξε την ικανοποίησή του για τα όσα έχει ακούσει για την πορεία των ερευνών τόσο από τον Πρόεδρο όσο και από την Κύπρια Υπουργό Εξωτερικών, τονίζοντας παράλληλα ότι φαίνεται πως οι ποσότητες του φυσικού αερίου θα επιλύσουν το ενεργειακό πρόβλημα της Κύπρου. Μάλιστα, υπέδειξε ότι είναι πολιτική και της Ελλάδας να προχωρήσει στην οριοθέτηση της δικής της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τις γειτονικές της χώρες, ακολουθώντας στην ουσία το παράδειγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάντως, Νικόλα, ο Πρόεδρος απόψε κληθείς να σχολιάσει αυτή την επίσκεψη και ότι αυτή η επίσκεψη ήταν one-man show, απάντησε με χιούμορ. Έτσι είναι, Νικήτα. Μάλιστα, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ιδιαίτερα καυστικό το χιούμορ του Προέδρου. Ο Πρόεδρος, είπε ο Δημήτρης Χριστόφιας, είναι one man και όχι many men. Η πλατφόρμα συνέχισε, έχει ειδικές προδιαγραφές και δεν προσφέρεται για people show, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος έκανε το καθήκον του και μετέβει στην πλατφόρμα για να ενημερωθεί, διευκρινίζοντας ότι αν μπορούσαν να πάνε και 100 δημοσιογράφοι, ο ίδιος θα το ήθελε για να είναι μαζικό το show. Όμως θα ήταν καλύτερα να ακούσουμε τον ίδιο τον Πρόεδρο να το λέγει αυτό με το δικό του τρόπο. Βεβαίως. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι one man. Δεν είναι many men, εν πάση περιπτώσει. Και η πλατφόρμα έχει ειδικές προδιαγραφές και δεν προσφέρεται για people's show, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό και ο Πρόεδρος έκαμε το καθήκον του. Πήγε επί τόπου να δει και να ακούσει, αν θέλετε, από καθήκον. Αλλά ήμουνα και περίεργος να δω τι είναι αυτό το πράγμα με το οποίο ασχολείται η Φίλιος ουσιαστικά, όχι μόνο η περιοχή, αλλά η Φίλιος. Για να έχουμε από πρώτο χέρι ενημέρωση. Και είχαμε